Εργαζόμενος του κοινοκομείου Ηρακλείου, που μόλις έχει ενημερωθεί, προσπαθεί να βγάλει από τη θάλασσα το σκυλί που μερικά λεπτά πριν έχει πετάξει μέσα άγνωστος, όχι πιθανότατα για να το δει να δροσίζεται. Η προσπάθεια του εργαζόμενου αποδεικνύεται δύσκολη, καθώς ο κυματισμός δεν του επιτρέπει να το πλησιάσει και το σκυλί στη θαλάσσια περιοχή κάτω από τον καράβολα, ενώ φτάνει κολυμπώντας μέχρι τα βράχια, απομακρύνεται και πάλι. Η άμεση κινητοποίηση του κοινοκομείου και η επιμονή για να σωθεί το άτυχο τετράποδο από τα κύματα μέσα στα οποία θα πνίγονταν πιθανότατα, καθώς μόνο του δεν θα μπορούσε να βγει, γίνεται υπό το βλέμμα περιοίκων και επισκεπτών που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ένας συνάνθρωπος επεφύλασε σε ένα ζωντανό τέτοια αγριότητα. Μετά τα πηγάδια και τις χαράδρες μέσα στις οποίες έχουν εντοπιστεί κατά διαστήματα σκυλιά, η θάλασσα κάτω από τον καράβολα, που υποτίθεται ότι είναι και τοποθεσία επίσκεψης με τα τετράποδά τους των φυλόζων, αποδείχθηκε για τον ασυνείδητο συμπολίτη η λύση για να ξεφορταθεί το ζωντανό, που με την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσής του βγήκε τρομοκρατημένο από το νερό, αναζητώντας ζεστασιά και ένα χάδι από τον άνθρωπο που τον έσωσε. Οι εικόνες από τη διάσωση του τετράποδου που καταγράφηκαν αποτελούν ένα ακόμη θλιβερό, από τη μια, μήνυμα για το πώς κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται και λειτουργούν με τα ζώα, ταυτόχρονα όμως αποτελούν και ένα ηχηρό μήνυμα ότι όπου υπάρχει ανθρωπιά και αγάπη, αυτή αποδεικνύεται δυνατότερη ακόμη και από τα κύματα, είτε έχει να κάνει για αισθήματα που εκδηλώνονται από άνθρωπο προς άνθρωπο, είτε προς τα ζώα, χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες εξαίρεσης.